Εν αναμονή της αυριανής απάντησης της Chevron στην πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας για παράταση μερικών εβδομάδων στη διαπραγμάτευση για το πλάνο ανάπτυξης του κοιτάσματος Αφροδίτη, τελεί η Λευκωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαχειρίστρια εταιρεία του κοιτάσματος δεν έχει αποστείλει ακόμη τις θέσεις της και το Υπουργείο Ενέργειας εξακολουθεί να συστήνει υπομονή εν ώψη της αυριανής εκπνοής της προθεσμίας. Η Chevron εκ μέρους της κοινοπραξίας ζήτησε όπως δοθεί τετράμινη παράταση στις διαβουλεύσεις επί του αναθεωρημένου πλάνου ανάπτυξης του κοιτάσματος, το οποίο κατατέθηκε από πλευράς εταιριών τέλη Αυγούστου. Ως γνωστό, οι εταιρείες επιχειρούν να αποφύγουν την κατασκευή πλωτής μονάδας παραγωγής επί του κοιτάσματος και μείωση του αριθμού των γεωτρήσεων που προβλέπονταν στο αρχικό συμβόλαιο που υπογράφηκε με την Opel πριν η Αμερικανική εταιρεία πωλήσει τα δικαιώματα του Αφροδίτη στην Chevron. Μία από τις προτάσεις που βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση ως εναλλακτική επιλογή με στόχο να αποφευχθεί το ναυάγιο και οι δικαστικές διαμάχες είναι η συνέργεια και άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή ΑΟΣ στην κατασκευή της πλωτής μονάδας παραγωγής. Κανονικά εξελίσσονται γεωτρητικές εργασίες των ΕΝΗ Total στο κοίτασμα Κρόνος του θαλασσοτεμαχίου 6 παρά τις αντίξουες καιρικές συνθήκες των τελευταίων ωρών. Η γεώτρηση αξιολόγησης του κοιτάσματος που ξεκίνησε προ δύο εβδομάδων αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές Ιανουαρίου και το αποτέλεσμά της εκτιμάται ότι θα καθορίσει εμπολής και τα επόμενα βήματα της Ιταλογαλλικής κοινοπραξίας. Τον Αύγουστο του 2022 εντοπίστηκε στον συγκεκριμένο στόχο φυσικό αέριο η ποσότητα του οποίου εκτιμάται στα 2,5-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο θαλασσοτεμάχιο έχουν εντοπιστεί άλλα δύο κοιτάσματα, το Καλυψό το 2018 με απροσδιόριστη μέχρι στιγμής δυναμικότητα, ενώ το Δεκέμβριο του 2022 στον στόχο ZEVS εντοπίστηκε ταμιευτήρας παρόμοιας ποσότητας με τον Κρόνο που βρίσκεται σε απόσταση 4 ναυτικών μιλίων δυτικά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος μέσα της εβδομάδας θα βρεθεί στη Ρώμη, δεν αποκλείεται κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιταλική πρωτεύουσα να συναντηθεί και με την ηγεσία της ΕΝΗ.